samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Σας καλωσορίζω και ευχαριστώ όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό που κάναμε. Ένα κάλεσμα που αγγίζει όλους μας, θέλω να ελπίζω, και πιστεύω ότι μας αγγίζει. Έχουμε ένα φοβερό πρόβλημα με τη συγκοινωνία. Και όσον αφορά την επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα, με Πειραιά, Θεσσαλονίκη κλπ, που είναι τα κέντρα, δυστυχώς για μας, την ακτοπλοϊκή τοπική σύνδεση μεταξύ του νομού, την αεροπορική σύνδεση που έχουμε μείνει με μια αεροπορική εταιρεία και δυστυχώς μας κόβουν πόδια και κεφάλια, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε, και την τοπική σύνδεση μεταξύ των πόλεων και των χωριών του νομού, που για μένα είναι ανύπαρκτη. Έχουμε καλέσει όλους τους φορείς. Δυστυχώς, με λύπη μου, βλέπω ότι αρκετοί απουσιάζουν. Πιθανόν δεν τους ενδιαφέρει, έχουν λύσει τα προβλήματά τους, δεν ξέρω. Και έχουμε καλέσει και την βουλευτή του νομού μας, την κυρία Γνήκα Λουγερή, να μας μεταφέρει το τι γίνεται κεντρικά. Τι πληροφορίες υπάρχουν, αν θέλετε, από την Αθήνα και γενικά από τα κέντρα εξουσίας. Πήραμε αυτή την απόφαση σαν σύλλογος για να επιτέλους να αποφασίσουμε εμείς για μας και όχι κάποιοι άλλοι για μας. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Δυστυχώς δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθούμε στην Τουρκία. Χαρά θα κάνανε. Τρελή χαρά, μπορώ να πω. Για όλα τα θέματα μας. Δεν ξέρω. Αυτά είχα να πω. Θα δώσω τον λόγο στην Αγνή να μας μεταφέρει όσον αφορά το ακτοπλοϊκό, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Η συγκέντρωση αυτή, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Μην το πάρει κανένας έτσι. Δεν είναι εδώ ούτε σαν εκπρόσωπος του συνασπισμού, είναι σαν εκπρόσωπος του λαού, της ΑΜΑ, η Αγνή. Ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Και δεν υπάρχει και εκ μέρους μας κάποια πολιτική πρωτοβουλία. Έτσι, είναι τοπική. Πονάμε αυτόν τον τόπο, γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν κάποιοι άλλοι μετά από εμάς. Ευχαριστώ. Πρέπει να το συζητήσουμε, να το δούμε. Φτάσαμε λοιπόν εκεί που είχαμε 17 αφήξεις τη βδομάδα. Να, παλιότερα, πριν από μερικά χρόνια, πριν από κανένα δύο χρόνια, να μας πει ο Υπουργός Ναυτιλίας ότι είμαι το Ιερά Πέτρα Υπολιγότας. Όταν λοιπόν έχουμε νησιά και στο νόμο μας που κάποιοι θα θεωρούν γκρίζα ζώνη, όταν είμαστε στα σύνορα, και αυτό είναι κάτι σημαντικό και κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να το έχουμε κατά νου, όταν λοιπόν φτάνουμε να αποκοπούμε από τον εθνικό κορμό, τότε μαραίνονται τα νησιά μας και δεν θωρακίζονται. Για μας λοιπόν το θέμα της ακτοπλοείας θα πρέπει να το δούμε και σαν την θωράκιση απέναντι τη θωράκισή μας και στα σύνορα και στις γκρίζες ζώνες και σε, όλη αυτό, σε όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στην πατρίδα μας. Η άμυνα ενός τόπου είναι η ανάπτυξή του. Και η ανάπτυξή του για να γίνει πρέπει να έχει σίγουρα λιμάνια, καράβια και συγκοινωνίες σωστές. Ένα κεντρικό σημείο στο Αιγαίο και από εκεί να γίνεται διάχυση των υπολείπων νησιών. Βέβαια αυτό μου θύμισε το 1978 είχε γίνει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο και εκεί ο συγχωρεμένος ο Κάτζας είχε αναφέρει αυτό από το 1978, ήταν μια προσδοκιά του, ναι, ότι να γίνεται στην Άνδρο, να πηγαίνει τα καράβια Άνδρο και από εκεί να διαχειριστεί. Είναι ένα παλιό σενάριο που δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να δουλέψει και να φέρει αποτελέσματα. Βέβαια, όλα κρίνονται όταν υλοποιηθούν. Τώρα, προσωπικά δεν ξέρω αν θα μπορεί να δουλέψει αυτό. Δηλαδή, για να δουλέψει πρέπει να υπάρχουν σωστά δρομολόγια, να υπάρχει ανταπόκριση μικρής του τόπου. Να βγούμε δυναμικά. Και εγώ έτσι ονειρευόμουν και έτσι σκεπτόμουν τον κάθε αιρετό. Είτε λέγεται περιφερειάρχη είτε αντιπεριφερειάρχη. Όχι να έχουμε μόνο την εσωτερική κατανάλωση του νομού
και να καταναλώνουμε την ενέργειά μας αναμεταξύ μας μέσα στο νόμο. Τι μου είπες, τι μου έκανες, τι κάνεις, τι θα κάνουμε, άντε ξανά συγκεντρώσεις. Μπείτε μπροστά. Θέλουμε 16 ώρες να πάμε στον Πειραιά, 5 ώρες στην Ικαρία, 5 ώρες στην Ικαρία, 180-160 ευρώ για ένα αεροπορικό εισιτήριο και με καράβια σάπια, όπως είναι το Ηράκλειο. Θεωρώ ότι οι δράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι συντονισμένες. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γιατί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα όπως άλλα νησιά. Δεν γνωρίζω το καθεστώς των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, δεν είμαι ειδικός και δυστυχώς δεν βλέπω και κάποιο πράκτορα εδώ να μας διαφωτίσει, γιατί είπε κάτι σωστό, κυρία Βουλευτής, αυτό το προϊόν που πουλάνε οι εφοπλιστές τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι, τι κέρδη έχει και ποια κέρδη έχει τους νεκρούς μήνες. Οπότε να βάλουμε τα θέματα σε μια βάση και να δούμε τι συμφέρει το σαμιακό λαό. Άδα μεταφορές. Αλλά για το καλοκαίρι, το οποίο θα κάνει και τη γραμμή μας βιώσιμη. Γιατί αν η γραμμή δεν είναι βιώσιμη, δεν τη βάζει κανένας στο πλήθος. Για το καλοκαίρι λοιπόν, τι ζητάμε, τι προτείνουμε. Προτείνουμε να δεσμεύονται θέσεις για τη ΣΑΜΟ. Ξέρετε ότι ξεκινάει το πλοίο το καλοκαίρι από τον Πειραιά, γεμίζει με εισιτήρια για Σύρο, για Μύκονο, για Ικαρία, με αποτέλεσμα ο κόσμος που θέλει να έρθει στη ΣΑΜΟ δεν έχει εισιτήριο, ούτε καμπίνες. Θα πρέπει, ζητάμε να δεσμευτεί ένας αριθμός εισιτήριων και καμπινών αποκλειστικά για τη ΣΑΜΟ. Εννοείται ότι το ζητάμε αυτό να γίνεται όλο το καλοκαίρι και όλη την τουριστική σεζόν και όχι μόνο 20 μέρες όπως έγινε φέτος, που φτάσαμε στο σημείο φέτος τον Αύγουστο που πρωτοπλωνόμασταν τα καράβια μέσα στο λιμάνι και αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα. Καταρχήν θα διαφωνήσω πλήρως και με τον Προεδρείο όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας. Και το συζητάω, συζητάμε ένα εθνικό ζήτημα, δεν έχει καμία αναφορά η Τουρκία για αυτό το ζήτημα που συζητάμε. Πρέπει να το λύσουμε μόνοι μας και αμέσως. Διαφωνώ κάθετα. Δεύτερο, πρέπει να δούμε την υπάρχουσα κατάσταση. Και πρέπει να τα λέμε εδώ στα ίσια όλοι μαζί για να ξέρουμε και πού βαδίζουμε. Έχουμε 5 λιμάνια. Φεύγει στις 6 ώρα από το Βαθύ και τα μισά είναι ακόμα στον Άγιο Κύριο. Είμαστε μικρός τόπος, οικονομικά δηλαδή ασύμφορος σε μια εταιρεία. Δεύτερον, τρίτον, είμαστε τερματικός σταθμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαίνεται, Γιώργο, μ' ακολουθείς πιστά. Λοιπόν, ποτέ η ΣΑΜΟΣ δεν είχε συγκοινωνία. Και για αυτές τις συγκοινωνίες έχουν γίνει πάρα πολλά και εγώ δεν θα πω ότι δεν είχε ο κάθε ερευνητός την καλή πρόθεση να παλέψει για να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες στο νησί μας. Πιστεύω ότι ο κάθε ερευνητός που βγαίνει αγαπάει τον τόπο του και γι' αυτό παλεύει με τον οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να παλέψει. Και αυτό το νόημα πιστεύω ότι έχει και η συγκέντρωση η οποία έγινε σήμερα. Και καλά έγινε. Αλλά να πω ένα πράγμα. Ότι δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο έτσι τυχαία και να διαφωνήσω με το Προέδριο ότι τα κόμματα πρέπει να ήταν εδώ, διότι τα κόμματα ασκούν πολιτική και αυτή η πολιτική... samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.